Γενικά μαθαίνουμε ότι η αγιομηχανή φόλιασαν στην περιοχή του Μεσολογγίου από τη δεκαετία του 40 και πίσω. Υπήρχαν κάποιες μετρήσεις παρατηρήσεις που γινόταν σε παρελθόν. Το είδος όμως ήταν πολύ σπάνιο κατά τη δεκαετία του 80 και οι πιο συχνές παρουσίες έγιναν μετά τη δεκαετία του 90, όπου πλέον τα τελευταία έτη καταμετρούνται αρκετές ομάδες δεκάδων ατόμων. Εδώ βλέπουμε, έχουμε βάλει μία έτσι από παρελθόν από εκείνη από το γενό που βλέπουμε τον μηδενικό αριθμό στην ουσία των ατόμων που είχαμε στο παρελθόν και σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζουμε και ανεβαίνουμε ως πληθυσμός στην περιοχή του Μεσολογγίου. Αυτές οι μετρήσεις έχουν πάρθει από τις μεσογειονιάτικες καταμετρήσεις που γίνονται από το 1989. Μία μεγάλη τιμή, ψηλή τιμή, βλέπουμε ότι είναι το 2011, αλλά συνήθως κινείται εκεί πέρα γύρω στα... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Κάτω τα νούμερα νομίζω ότι κάτω-κάτω το νούμερο είναι ο μήνας, ο πρώτος. Έτσι, και το από πάνω είναι η ημερομηνία. Στο αμερικάνικο σύστημα. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί και ένα το εκεί και πέμπτο αποκλείεται τον ένα το 7 να είχε διακούλα κρέα. Οπότε δεν είναι μεσοχειμωνιάτικη. Είναι μεσοχειμωνιάτικη. Είναι μέγιστο Ιανουάριο και είναι μεσοχειμωνιάτικη και δεν ήταν με τρίτο. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ξέρει στην ουσία οι τιμέ είναι μέσα εδώ πέρα στα γυαλιά. Αυτέ εδώ πέρα δεν είναι ο άξονα αυτό που φαίνονται τα χρόνια. Το βγάζει το Excel από μόνο το χρόνο. Στην ουσία είναι ο μήνα Ιανουάριο. Το βγάζει το Excel από μόνο το χρόνο. Οπότε είναι μεσοχειμωνιάτικες αυτές. Λοιπόν, το εθνικό μας πάρκο, η νοθάλασσα του Τελικού, του Μεσολογγίου και η νοθάλασσα της Κλίσοβας. Και εδώ πάμε, Προκοπάνιστος, Όβδια Παλιούρη, Τολή και Παλαιοπόταμος. Αυτά είναι τα κύρια ενδιαιτήματα για τους αργυροπελεκάνους. Και πιο πολλές παρατηρήσεις βλέπουμε ότι είναι πλέον στη Θολή, εδώ πέρα, και πλέον στην Κλίσοβα. Το Νοέμβριο του 2010 έχει καταμετρηθεί μια ομάδα 127 ατόμων πλησίων της πόλης Μεσολογγίου. Καθ' όλη αυτή την περίοδο η ομάδα αυτή τρέφονταν και πούνια στην περιοχή, το αντίστοιχο παρατηρήθηκε το φθινόπωρο του 2011. Να δούμε όμως γιατί εγκαταστάθηκαν οι αργυροπελεκάνοι στην περιοχή μας. Ένα πρώτο κριτήριο είναι ότι φόλιαζαν στο παρελθόν, όπως είπαμε. Από τους ψαράδες λεγόταν τουμπανιάδες ή τούμπανοι. Ήταν φουσκωτοί. Αυτό είναι ένα δεδομένο που μπορεί η περιοχή να κρυθεί κατάλληλη. Πέρα όμως από τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά από πόσα πολλά έργα, βλέπουμε ότι η περιοχή αυτή δεν έχασε τη δυναμική της για αυτό το είδος. Ακόμα και σήμερα διατηρεί τα κατάλληλα ενδιαφήματα και τις ανάγκες για τη διατροφή, την ανάπαυση και την αναπαραγωγή. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ότι ο πληθυσμός του δυτικού άξονα, όπως αναφέρθηκε ο κ. Κασαδωράκης, είναι αποκομμένος από τους άλλους πληθυσμούς ανατολικότερα. Τα τελευταία 20 χρόνια είδαμε μία αύξηση στον πληθυσμό του Ανατολικού και είδαμε ότι αυξήθηκε και η καταγραφή των αργυροπελεκάνων στην περιοχή του Μεσολογγίου. Άρα αν δεχτούμε τους αργυροπελεκάνους του Ανδρακικού ως μητρικό πληθυσμό, τότε υπάρχει μια διασπορά σε κατάλληλα γειτονικά ενδιαιτήματα και αυτός ο αποκλεισμός δημιουργήθηκε στην περιοχή του Μεσολογγίου. Υφέρους όμως ικανότητα δεν είναι
πολύ εύκολα να τους διορίσουν για μια περιοχή. Ο Αμπραγικός ξέρουμε ότι είχε φτάσει στα 100 τόσα ζεύγη πριν από κάποια χρόνια, όμως δεν εξάρτησαν τη δικιά του φέρουσα ικανότητα. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όμως που έγιναν εκεί επιτάχυναν κατά κάποιον τρόπο την δημιουργία αυτή του απικισμού, του νέου απικισμού στο Μεσολόγιο. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι τα πουλιά μπορούν να απομακρυνθούν αρκετά από την κοιτίδα τους για να ταρθούν. Παρατηρήθηκε το 90 από τον Αμπραγικό προς το Μεσολόγιο, άρα το Μεσολόγιο το μπορούμε να το αποκαλέσουμε μια εμβέλεια δράση. Να δούμε πώς γίνεται η κίνηση των πουλιών. Αυτή γίνεται μεταξύ Αμπραγικού Μεσολογίου σε ένα γεωλογικό ρήγμα. Ευνοούνται από τρεις παράγοντες. Είναι οι λίμνες της συμμαχίας Ρώσης και Αμπραγία, που όπως αποδεικνύεται από πολλές παρατηρήσεις, χρησιμοποιούνται από τα πουλιά ως χώροι διατροφής. Στη λισιμαχία, στη λίμνη λισιμαχία, έχουν καταμετρηθεί έως 77 άτομα σε μια συμπαγή ομάδα. Δεύτερο που ευνοούν την κίνηση αυτή είναι οι αέριες μάζες εντός αυτού του ρήγματος, στον άξονα βορρά-νότου, που ευνοούν την πτήση, όπως επίσης τα θερμά ανωδικά ρεύματα από τους ορεινούς όγκους. Να μιλήσουμε λίγο για την κύρια περιοχή στην οποία αναπαράγονται οι αγιοπελικάνοι πλέον, Κλίσοβα. Ένα σημαντικό είναι ότι έχουμε νησίδες, ασφαλείς νησίδες είναι στο κέντρο της Λιμνοθάλασσας. Το τμήμα όμως της Ανατολικής Κλίσοβας, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα από τη Δυτική Κλίσοβα, δέχει τα γλυκά νερά των όμβριων της πόλης, στραγγίσεων, βιολογικού καθαρισμού και περιβάλλεται από καλαμιώνες. Αυτή είναι μια διακριτή υδατοσυλλογή, η Ανατολική Κλίσοβα, όπου έχουμε τελείως διαφορετικά οικολογικά χαρακτηριστικά από την Κεντρική Κλίσοβα. Άρα, στην Ανατολική Κλίσοβα, η παρουσία των αγιοπελεκάνων είναι κυρίως για διατροφή και ξεκούραση. Το διαιτολόγιο τους συνήθως εμπλουτίζεται με κυπρινοειδή ψάρια. Και ως εκ τούτου, η Ανατολική Κλίσοβα κρίνεται ένα σημαντικό εμβιέτημα για τους αγιοπελεκάνους και λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτό της κυρίως Κλίσοβας. Επίσης, ένας τελευταίος ευνοϊκός παράγοντας για τους αγιοπελεκάνους είναι οι κορμοράνοι, οι οποίοι αυτοί λειτουργούν, δεν ανταγωνίζονται, αλλά λειτουργούν σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Όπως ξέρουμε, οι κορμοράνοι σαρώνουν το βυθό και τα ψάρια, τα στεφάνωτα ανεβάζουν στην επιφάνεια, όπου οι αγιοπελεκάνοι μπορούν να τραφούν με αυτόν τον τρόπο. Εκμεταλλεύω την περίπτωση αυτή. Εδώ μία ομάδα από 7 αγιοπελεκάνους κινούνται σταδιακά από την Κλίσοβα με στόχο προφανώς τη διάσταση του νομού μέσω της λεκάνης αυτών των λιμνών προς τον Αμπραγικό το 2012. Και εδώ βλέπουμε μία αναγνώριση, ένα κίτρινο δαχτυλίδι, όπου και αυτό αποκαλύπτει την προέλευσή του είναι από τον Αμπραγικό που έχουν γίνει τα διάφορα προγράμματα έρευνας και προστασίας του ίδιου. Εκεί καταλήγουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως το 2011, πώς έγινε δηλαδή όλη αυτή η πρώτη απικία, πώς εντοπίστηκε. Εδώ είναι το σημείο που εντοπίστηκε η πρώτη απικία, το 2011. Στο κέντρο της Λιμνοθάλασσας της Δυτικής Κλίσοβας. Από τυχαίο γεγονός, ένας νεοσός βρέθηκε στα λουτρά της Αγίας Τριάδας. Η Αγία Τριάδα είναι εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι τα λουτρά. Είχε πέσει από τη φωλιά του και παραζήθηκε από εκεί, από τον αέρα. Ένας το βρήκε και σιγά σιγά πήγαμε εκεί πέρα και είπαμε τι γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Είδαμε νεοσό αγιοπελεκάνου στην Κλίσοβα. Το 2011 είχαμε 6 με 7 ζεύγη με 8 νεαρά. Είναι η θέση Α.
Το 2012, πέρα από, από το σημείο Α, είχαμε και δίπλα στο ανάκομα, στο σημείο Β. Είχαμε αναπαραγωγή τουλάχιστον από 20 νεοσών. Τα πουλιά φόλιασαν στην ίδια θέση με πέρυσι, από διαδοχές όμως παρατηρήσεις απικίας έως τα τέλη του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 34 με 36 ενήλικα, 6 με 7 απόγονους της προηγούμενης αναπαραγωγικής χρονιάς. Ο αριθμός των φωλιών αυτή την χρονιά αυξήθηκε φτάνοντας στις 12 και καταγράφηκαν στα τέλη Μαΐου 16 ενεπνημένοι οσοί, τριγύρω από τις φωλιές, καθώς και άλλοι 4 που γεννήθηκαν όψιμα μέσα στις φωλιές. Εδώ βλέπουμε την απικία των αγκυροπελεγάνων στην κλίση από τον Φεβρουάριο του 12 και από κάτω βλέπουμε μια μεγάλη ομάδα, γύρω στα 115 άτομα, οι οποίοι οχλήθηκαν και βρήκαν καταφύγιο στις αλικές, στον χώρο των αλικών, ο οποίος χώρος είναι ένας ελεγχόμενος χώρος και μπήκαν στη διαδικασία αυτή να φύγουν. Αν όμως έχουμε συνεχή όπληση, μπορεί να εκφραστεί αυτός μόνιμη απώλεια αυτού του ενδιαιτήματος για τα πουλιά. Πάμε στο 2013. Εδώ βλέπουμε τώρα περισσότερα σημεία. Κρατήσαμε το σημείο Α και Β και δημιουργήθηκαν δίπλα στο στο σημείο Β, εκεί που είναι που γράφει απικία 2, νέος χώρος φωλιάσματος, όπως και στο σημείο Δ, μία νησίδα, είχαμε 4 θέσεις στην ουσία. Φάνηκε ότι θα κλωσίσουν 38 με 40 ζεύγοι, ίσως και 45, σε αυτές τις 4 υποομάδες. Οι δύο είπαμε ότι ήταν της περσινής χρονιάς. Όμως υπήρχε μια όκληση το 2013, όπου η απικία Α σε ένα ποσοστό διαλύθηκε. Κάποιοι νεοσοί είχαν συγκεντρωθεί εκδιωγμένα τις φωλιές και παρουσίασαν σημαντική θνησιμότητα. Και κάποια ζεύγη φόλιασαν αργότερα σε άλλες θέσεις μακρύτερα. Έτσι δημιουργήθηκε η υποαπικία στη θέση Ε. Πλέον την ονομάζουμε Ε, αλλά εδώ το γράφω Ε για να δούμε λίγο την πορεία. Τελικά παράθηκε πολύ μικρός αριθμός νεοσών, 24-25 άτομα, με αναπαραγωγή επιτυχία 0,6 αναφωλιά. Και αυτό αποδίδεται αποκλειστικά στον παράγοντα ανθρώπινη ενόχληση. Εδώ είναι οι φωτογραφίες των απικιών το 2013, η Α, η Β και η Δ, για να έχουμε μία έτσι εικόνα. Και εδώ είναι η όχληση. Μία δημοσιογράφος ανέβηκε πάνω στην απικία. Και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Το 2014 τα πουλιά έδειξαν ότι θα φωλιάσουν έως 60 ζεύγη. Αυτό διαπιστώθηκε από τις προαναπαραγωγικές συγκεντρώσεις σε αυτές τις φωλιάσματος. Όμως και το 2014 είχαμε σοβαρές οπλήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή την πιο κρίσιμη φάση αυτή του σχηματισμού των φωλιών και της οδοκίας. Το αποτέλεσμα ήταν να μην φωλιάσουν ζευγάρια, να εγκαταληφθούν φωλιές που ήταν ήδη ενεργές και προς τα τέλη Μαρτίου να έχουμε περίπου γύρω στα 25 ζεύγη. Οπότε τη χρονιά αυτή θεωρούμε ότι οι συνολικές ενοχλήσεις είχαν προχώρησε σε σημαντική μείωση αυτών των ζευγών, επομένως και την παραγωγή των νεοσών αντίστοιχα. Σαν δεδομένο είναι ότι στις 18 Μαρτίου παρατηρήθηκαν 11 νεοσοί, ενώ στις 2 Απριλίου καταμετρήθηκαν 16, ορισμένους από αυτούς αρκετά ανεπτυγμένοι. Σχετικά με τις οχλήσεις του 2014, διαπιστώσαμε 5 σε αντίστοιχο αριθμό νερών. Οι 3 από αυτές αφορούσαν κίνηση αλλιών με ταχύπλο για την καταδίωξη των κορμοράνων. Η 4η καταγράφηκε στα μέσα Ιανουαρίου, μετά από πολύ κοντινή διέλευση στις απικίες Β και Γ 2 ελευθερικών σκαφών, όπου είχαμε την απομάκρυνση των αγκυροπελεγάνων από τις φωλιές. Και η 5η αφορούσε πάλι διέλευση ελευθερικού σκάφους, που πήγε πάρα πολύ κοντά στις ομάδες των φωλιών και τρόμαξε απομάκρυνση τα πουλιά.
Και πλέον περνάμε στο 2015, όπου η εικόνα των αποικιών είναι αυτή. Φύγαμε από το σημείο Α, φύγαμε από το σημείο Β, φύγαμε από το σημείο εδώ πέρα, το σημείο αυτό είναι το Δ, αυτός χρησιμοποιείται πλέον ως χώρος ανάπαυσης, ρουστ, και πάμε πλέον σε αυτά εδώ τα σημεία, αποικία 1, 2, 3 και 4. Αυτή είναι η αποικία νούμερο 1. Εδώ στα μέσα Μαΐου πήγαμε μαζί με τον κύριο Κατσαδωράκη και μετρήσαμε τις φωλιές. Να δούμε τι έχουμε. Γενικά στην αποικία 1 οι φωλιές είναι περίπου 6 και 7, 13, 20, 24 φωλιές. Και σε κάθε υπομονάδα, τα χωρίσαμε σε υπομονάδες, όπου βλέπουμε στην πρώτη οι 4 εκτιμήσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν, στη δεύτερη οι 5 και στη γάμα ότι 6 είναι χρησιμοποιημένες. Γύρω-γύρω από την νησίδα παρατηρήσαμε 6 νεαρά, 2 με 2,5 μηνών, το 1 και 5-45 ημερών. Εδώ προχωρούμε στη δεύτερη αποικία, μπαίνουμε στο ανάχωμα. Εδώ βρέθηκαν 5 φωλιές άδειες, από τις οποίες εκτιμήσαμε ότι 2 είναι χρησιμοποιημένες. Και παρατηρήσαμε και 2 νεαρά 2 μηνών με ημερομηνία γέννησής τους στα μέσα Φεβρουαρίου. Περνάμε στην αποικία 3. Η αποικία 3 έχει 2 υπομονάδες, είναι η υπομονάδα 3α που έχει 2 τμήματα, ένα κάτω και ένα λίγο πιο παραπάνω. Και είναι και η μονάδα 3β. Στο βάθος μετρήσαμε 19 νεαρά. Και εδώ περνάμε στις φωλιές, τα οποία κάποια γεννήσανε λίγο αργότερα, λίγο καθυστερημένα, μια ημέρα. Ένα νεαρό και ένα αργό, 2 νεαρά. Επίσης είχαμε ακόμη άλλες 11 ενεργές φωλιές οι οποίες ήταν άδειες. Αυτό είναι στην υπομονάδα Α, στα 2 τμήματα, όλες αυτές τις φωλιές. Και πάμε στην υπομονάδα 3β, όπου βρέθηκαν 6 φωλιές, 4 από 2 αυγά, 1 με 3 και 1 με 1 αυγό και 1 πέτρα. Είχες Μάιο, ε. Ναι. Πολύ, πολύ πίσω. Ναι. Τα είχατε καταλήψει. Αυτά φύγανε τα... για ποια λες τώρα. Αυτές τις φωλιές που βρήκανε με τα μιας μέρας και τα αυγά. Όχι, ήταν καινούργιες. Οι καινούργιες, ήταν καινούργιες. Δημιουργήθηκαν πιο καθυστερημένα από τα άλλα. Απλά όταν πλησιάσαμε, σηκωθήκανε τα γαργυροπελεκάνη για να πάνε να μετρήσουμε τις φωλιές και τα μικρά και μετά ήρθαν και ξανακάτσαμε. Οι 2 από τις 6 φωλιές ήταν επαγωμένες, ήταν παγωμένα, διατριγημένες. Και εδώ, με τη συνδρομή του κ. Κατσαδωράκη, εκτιμούμε ότι έχουν γεννηθεί μετά τις 15 Τετάρτου. Και περνάμε στην τελευταία αποικία. Βρέθηκαν 4 φωλιές, 3 φωλιές από 2 αυγά και μια φωλιά με ένα αυγό. Και εδώ εκτιμούμε ότι τα αυγά έχουν γεννηθεί μετά τις 15 Τετάρτου. Εδώ τώρα βάζουμε κάποια δεδομένα στο τραπέζι. Συνολικά ήταν 58 φωλιές με 27 νεαρά τα οποία παρατηρήσαμε στα μέσα Μαΐου. Εμείς ξαναπήγαμε σαν φορέα στα τέλη Μαΐου να δούμε πώς από αυτά τα μικρά τα οποία παρατηρήσαμε στα μέσα επιβιώσαμε. Είδαμε ότι επιβιώσαν 12. Τα 8 ήταν από την υπομονάδα 3α και τα 4 από την υπομονάδα 3β. Δηλαδή η αποικία, η μία υπομονάδα της αποικίας, της τρίτης αποικίας, είχε 12 νεαρά τα οποία επιβιώσαν. Και βγάζουμε ένα ενδεικτικό... Συγγνώμη, επιβίωσαν από τα 27. Όχι, επιπλέον. Τα 12. Για το γράφω
είναι τα 27 τα οποία είναι ανεπτυγμένα και εσύ τα 12 τα οποία είναι τα μικρά και μεγαλόσωρα. Άρα υπόθεση το πρώτο σενάριο, μετά που καθίσαμε στο τραπέζι με τον κύριο Κατσαδωράκη και τα συζητήσαμε, ένα σενάριο είναι να έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι φωλιές και να βγάζουν μια απορροφή επιτυχία στο 0,67, και το δεύτερο σενάριο είναι να πούμε σε αυτή την εκτίμηση την οποία κάναμε ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι φωλιές, 44 φωλιές, με τον αριθμό αυτό το συνολικό, και προχωράμε στο 0,88. Θεωρούμε ότι υπάρχει ενόχληση της απικίας, της πρώτης απικίας αρκετή. Ενόχληση από τι? Ανθρώπινη. Ενόχληση. Τώρα, από τι παράγοντες? Εσείς θα πούμε και για επιφύλαξη. Θα πούμε στη συνέχεια. Εδώ βάζω λίγο έτσι διαχρονικά το 2011 που κυμαίνεται η αναπαραγωγική επιτυχία. Έτσι λίγο να τα έχουμε συγκεντρωμένα. Ξεκινήσαμε με 6-8 φωλιές και 7-8 νεαρά αναπαραγωγική επιτυχία στο 1. Συνεχίζουμε στο 1,66 το 2012, από 12 φωλιές πάμε στα 20 νεαρά και μετά βλέπουμε ότι πέφτουμε κατακόρυφα. Πάμε στο 0,54 και στο 0,60 το 2014. Εγώ βλέπω όμως μια θετική έτσι εξέλιξη τώρα στο 2015. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Αισθητά και νομίζω ότι πάμε καλά. Πέστε. Το 1,66 δεν μπορώ να καταλάβω. Το maximum ποιο είναι τις επιτυχίες αναλογικής? Το μέσα υπάρχει μικρά αναφολιά. Δύο μικρά αναφολιά. Δύο μικρά αναφολιά. Θεωρείτε δηλαδή ότι τις φωλιές 11 και 12 έχετε καλύψει πλήρως, γιατί εκτός δεν ανεβήκατε, αλλά είδατε, είναι μια ανασυμπολογισμός από μακριά. Είσαστε ευχαριστημένοι, δεν θεωρώ ότι είναι η ίδια ανάλυση που έχετε κάνει σε σχέση με την αναπαραγωγική. Ναι, υπάρχει αυτά τα δεδομένα και υπάρχει στενή συνεργασία με τον Γιάννη Ρουσόπουλο. Οπότε είναι. Ναι, υπάρχει μια βεβαιότητα. Είναι 8 φορές, δεν είναι και τόσες πολλές. Μπορεί να τι διαχειριστεί και με το κι άλλο. Εμείς, σαν φορέας, αυτή την ανάλυση την οποία κάνουμε είναι η πρώτη χρονιά στην οποία μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε να μετρήσουμε νεαρά, να παραγωγές επιτυχίες κλπ. Οι προηγούμενες χρονιές έχουμε σημαντική συνδρομή από τον Γιάννη τον Ρουσόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί συνέχεια όλο τον χρόνο. Ίσως η εποχή να μην τα πάμε. Το Μάιο, πέρα. Μία φορά. Μία φορά. Προβλήματα τώρα και προτάσεις. Το πρόβλημα είναι τα καλώδια της ΔΕΗ, το πρώτο. Εμείς έχουμε δύο γραμμές ηλεκτροφόρου καλωδίων που συναντούμε τα σημαντικότερα προβλήματα στο εθνικό μας πάρκο. Είναι ο δρόμος Μεσολογίου του Λίδας. Ο ένας και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος που πάει προς το Λούρο. Συναντάμε κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά αργυροπρακτικά τα οποία έχουν βρεθεί νεκρά. Φέτος έχουμε συναντήσει δύο. Τώρα ένα ακόμα πρόσφατα. Η πρόταση εδώ πέρα είναι υπογειοποίηση ή εφαρμογή συναστραμμένου καλωδίου. Αν και οικονομικά δεν είναι τόσο εφικτό, αλλά θα είχαμε λύσεις. Δεύτερο πρόβλημα είναι η αποβίβαση κάποιων καλοπροαίρετων από περιέργεια να πάνε να δουν από κοντά τα πουλιά και να δουν τι γίνεται. Τέτοιο περιστατικό δεν είχαμε όμως. Και θα πρέπει να έχουμε σωστή ενημέρωση και επιτήρηση ώστε να αποτραπεί κάποια τέτοια ενέργεια. Εδώ όμως το σημαντικότερο που θεωρούμε και αρχίζουμε και το πλέον χτίζουμε μια σωστή σχέση με τους αλλήλους είναι αυτή η απόπειρα εκδίωση των κορμοράνων από τους αλλήλους, στους οποίους μισθώνονται οι λιμνοθαλάσσιες εκτάσεις. Κάποια περιστατικά και από το τηλεσκόπιο μέσα βλέπουμε δηλαδή ότι πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά στις απικίες. Αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε άμεσα είναι να φτιάξουμε και μια περιμετρική σήμανση με σημαδούρες σε ακτίνα 150 με 200 μέτρα από κάθε απικία, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν γιατί, εντάξει, από πού θα πηγαίνουν. Έχετε κάνει κάποια ενημέρωση στους χαράζι,
Έχει γίνει μια συνάντηση το 2013, θυμάμαι το 2013, βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Τα είχαμε βγάλει τα συμπεράσματα, είχαμε πει να γίνει τότε η περιμετρική αυτή σήμανση στα 200 μέτρα. Εμείς κάναμε τις κινήσεις μας. Κατά ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω ακόμη γιατί δεν έχει δοκιμήσει αυτή η πρόταση την οποία έχουμε κάνει από την νομαρχία. Δεν έχουν πάρει ούτε απάντηση από τους ίδιους τους αλληλείς. Πιστεύω ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτή την ιδέα και να την υλοποιήσουμε. Είναι θέμα δηλαδή να χτίσουμε την ανθρώπινη σχέση. Αυτό είναι σημαντικό. Για όλους τους φορείς ανθρώπους. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνουμε και νομίζω ότι θα τους ικανοποιήσει. Το τέταρτο είναι η απώλεια του ιδιοθέματος από τους κορμοράνους και από την άκρηση των ελαιοπερεκάνων. Εδώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια πρακτική τοποθέτηση δικτύων πάνω από συγκεκριμένες λεκάνες με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον ή κάποια άλλη αποδεκτή τρόπο προστασίας των ψαριών. Και πάμε τώρα στη θύρα. Πολύ πυκνές έξοδοι λαφροθυνών στη δυτική και στην ανατολική κλίσοβα. Εδώ έχουμε την εικόνα της δυτικής και της ανατολικής κλίσοβας. Μέχρι τώρα η κυνήγη απαγορεύεται στο κίτρινο, το είναι προγραμματισμένο. Στο κίτρινο αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η κυνηγητική δραστηριότητα. Αυτό εμείς που θέλουμε να προτείνουμε είναι και στη δυτική κλίσοβα να απαγορεύεται. Γιατί πλέον εκεί είναι ο χώρος, ο σημαντικός χώρος για τους αργυροπελεκάνους. Συγγνώμη, δεν είναι το όριο. Όχι, περιοχή. Εδώ είναι η ανατολική κλίσοβα και χρωματισμένα το κίτρινο. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται το κυνήγι. Εντός του κίτρινου μονάχα. Εντός του κίτρινου. Εντός της λεκάνης αυτής χρωματισμένης το κίτρινο. Απαγορεύεται το κυνήγι. Και εδώ όλο επιτρέπεται. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να απαγορευτεί και εδώ. Πού γίνεται τώρα η Ορίστε. Πού είναι τώρα η πίεση που μας αυτό το πράγμα. Εδώ υπήρξαν η αδικία. Δεν θα έρθω στο φορέα. Εδώ αυτά τα σημεία. Μία αδικία, μία εδώ πέρα και πάμε στο αυτό το φαλάκο. Εδώ αυτός ο πόλος χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ως ξεκούραση και διατροφή. Εδώ όμως είναι η αναπαραγωγή. Δηλαδή φάση και αντιφάση και αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Το οποίο κυνήγι ενοχλεί τους γυροπελεκάνους και δίνει και το δικαίωμα στους ψαράδες να πάνε να πυροβολούν, όχι για να σκοτώσουν τους κορμοράνους, για να τους διώξουν. Τους δίνει το δικαίωμα να πυροβολούν εντός αυτής της ζώνης. Και έτσι ενοχλούνται και οι αργυροπελεκάνοι. Όχι. Πυροβολούν βασικά τον Νοέμβριο. Τότε παθαίνουν τη μεγάλη ζημιά από τους κορμοράνους. Καθώς έρχονται τα πρώτα κουπάρια των κορμοράνων, πέφτουν και ότι υπάρχει μια επίδοση στην εξαλείωση φαίνεται από το πόσα ψάρια πιάνουν. Πριν έρθουν οι κορμοράνοι, πιάνουμε τόσες ποσότητες. Με το που έρχονται οι κορμοράνοι και έρχονται όλοι μαζί, οι ποσότητες αυτές υποδεκαπλασιάζονται. Όχι ότι τους τρώνε τα ψάρια μέσα από τη λεκάνη. Δεν μπορεί να πάει ψάρι να πιαστεί στις παγίδες. Είναι εκεί μπροστά οι κορμοράνοι και φυλάνε. Συγγνώμη για την παράβαση. Και αυτή η μήνυση είναι η χειρότερη, όπως είπε ο πρώτος, γιατί εκεί έχουν την προαναπαραγωγική διαδικασία. Εκεί κάπου και. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα τελευταίο πρόβλημα, η διάβολη των εισίδων, από το ποδοπάτημα, το κάψιμο των φυτών από περιττώματα σε αμμονία και από τη μηχανική διάβολη που σημαίνει από τον αέρα κυματισμού και την πλημμυρίδα. Ένα περιστατικό του 12 είναι ότι στις σχολές υπήρχαν αυγά, η στάθμη ανήλθε σε ανησυχητικό βαθμό, αυξήθηκε και κάποιες φωλιές απειλήθηκαν. Η διάβολη της εισίδας δεν αφήνει το ποδοπάτημα στο δεκάνι στους φύλους.
ή το κάψιμο από τα ερωτήματα. Η άποψη της σύνδεσης οφείλεται στο κυματισμό, σαν υποκατεβάσματα της στάθμης, στην οδειά της και μετά. Καλά, σίγουρα. Είναι πολύ μικρή. Είναι μικρή η επίδραση, ναι, αυτό να. Παρεμπιπτόντως, ακόμα και από αυτά να ρωτήσω, ακόμα και από τον αέρα και τον κυματισμό και τα υδραυλικά για όλου και την πλημμυρίδα. Έχετε παρατηρήσει πραγματικά από το 2011 μέχρι το 2015. Δεν έχουμε παρατηρήσει. Το βάζω σαν ένα πρόβλημα δυνητικά ότι μπορεί να συμβεί και ότι μπορεί να χρειαστεί να μπούμε σε μια διαδικασία τεχνητών εισίδων. Όπως έχει εφαρμοστεί και εδώ πέρα, στην Κυργίνη. Οι συναντήσεις που έχουμε διατελέσει το 14 εδώ, το Μάρτιο του 2014 στο Μεσολόγγι και τώρα το 2015 πρόσφατα, αυτό και ο κ. Κατσαδάκη στην περιοχή να δούμε να μετρήσουμε τις σχολιές και τους νεοσούς. Και ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε τώρα μέσω του Πράσινου Ταμείου, κάνουμε μια οριοσήμανση και παρακολουθούμε και φυλάσσουμε τις αποικίες των αργυροπελεκάνων με κάποια παραδοτέα. Την έκθεση με το πλήθος των πινακίδων, την έκθεση των δραστηριοτήτων της θέσης των αφικιών, τα ζευγάρια, τις ζώνες διατροφής και άλλα αναπαραγωγικά στοιχεία. Μία έκθεση αποτελεσμάτων της φύλαξης βάσης των πρωτοκόλων και την υποδομή της σήμερα. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με τον Κυνηγητικό Σύλλογο της περιοχής για την παρακολούθηση των αργυροπελεκάνων ως εξωτερικό συνεργάτης έχει αναλάβει ο κύριος Ρουσόπουλος να παραδώσει αυτή την έκθεση. Η φύλαξη γίνεται από τους θηροφύλακες και η υποδομή σήμανσης. Η πινακίδα δεξιά είναι ο αργυροπελεκάνος που φωλιάζει εδώ κοντά σας, παρακαλώ μη με ενοχλείτε. Εδώ είναι οι πινακίδες τις οποίες μπήκαν αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε ένα πρωταρχικό στάδιο διαχείρισης που νομίζω ότι αρχίζουμε λίγο και το βλέπουμε αλλιώς. Μπορείς να μας πει, για μένα υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πέρα με τις πινακίδες, ότι είναι και κυνηγητικός σύλλογος μαζί. Ναι. Μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Δεν είναι πολλές οι φορές που κάνουν. Η συνεργασία αυτή με τον κυνηγητικό σύλλογο επιδιώκθηκε και προϋπήρχε. Είχαμε πει να κάνουμε την περιμετρική σήμανση από μόνο του διαδικτυακού και να γίνει αυτή η περιμετρική σήμανση στα 150 με 200 μέτρα εντός της λιμνοθάλασσας. Στη συνέχεια ο φορέας επί άλλης διοίκησης είπε δεν θα την κάνετε εσείς τη σήμανση, θα την κάνουμε εμείς. Τελικά το έργο αυτό δεν έγινε και πήγαμε τώρα σε ένα έργο συνεργασίας με τον κυνηγητικό να κάνουμε αυτή την παρακολούθηση, τη φύλαξη και τη σήμανση. Ξεκινήσαμε έτσι. Ο κυνηγητικός σύλλογος συμφωνεί να απαγορευτεί το κυνηγητικό. Εμείς θα το προτείνουμε, θα το δούμε. Ναι. Δώστε του το απ' έξω και κρατήστε το από μέσα. Είναι καλή συνεργασία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε κάπου στη μέση. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο να επιτρέπουμε σε τόσο μεγάλο έντονο βαθμό το κυνήγι μέσα στις θέσεις των αποικιών. Είναι και ένα σύν για αυτούς που συντελέσαν, δηλαδή στο να συνεργάστηκαν με το φορέα και να βάλουμε πινακίδες γύρω-γύρω από τη λιμνοθάλασσα για να φυλάξουν τους πελεκάνους. Δηλαδή θα είναι τελείως αντίθετο να πούν ότι επιτρέπουμε το κυνήγι, ενώ εμείς ήδη βάλαμε τις πινακίδες. Ναι, παντός, επειδή με αυτές τις κοινωνικές ομάδες τα πράγματα είναι λίγο δυσδιάκριτα, όταν φτάσει η ώρα στο διατάφτα, θεωρώ, προσωπική άποψη δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί κανείς, ότι τα πρωτόκολλα συνεργασίας που θα είναι ξεκάθαρα στο τι ο καθένας θα έχει υποχρέωση μεταγενέστερα μέχρι τη λήξη του προγράμματος, θα είναι μέχρι τη λήξη, θα πρέπει να είναι σίγουρα δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουν υπογραφεί και να δεσμεύουν και τις δύο μεριές. Γιατί αύριο, άμα θα πάω εγώ, ας πούμε, στην δική μας περιοχή, να το φέρω έτσι, δεν μπορεί, ας πούμε, ο δικηγόρος του κυνηγητικού συλλόγου να πηγαίνει αργότερα τον παράνομο που έπιασε ο ίδιος ο θηροφύλακας να τον υπερασπίζεται. Είναι λίγο τα οξύμορα. Είναι συμμάχου σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι μόνοι μας και ο κυνηγητικός να λέει κάτι
τελείω διαφορετικό, τον έχουμε πετάξει απέναντι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι θα πρέπει να κάνουμε κι αυτοί. Γιάννη, συγγνώμη, βέβαια εγώ δεν είμαι με τα δασικά τόσο πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι η γενική νομοθεσία για τη θύρα λέει ότι από αυτοκίνητο, από μηχανή, από σκάφο κτλ. Δεν επιτρέπεται να έχει τόπλου και να του περκάσει. Οπότε μέσα στην υποθάλασσα. Από πάνω. Πώ γίνεται αυτό το κυνήγι, δεν το έχω καταλάβει. Το ανάγκη. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσω κάποιες εξηγήσεις τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, πάλι προηγούμε την εικόνα. Να μείνουμε εδώ. Κυνήγι σε αυτή την περιοχή όλη που βλέπετε πραγματικά γίνεται κάτω δεξιά. Εδώ. Γίνεται σε αυτή τη λεκάνη και κάτω δεξιά, δηλαδή από αυτό που φαίνεται ότι επιτρέπεται, στο μισό κάτω δεξιά. Εκεί που είναι πελεκάνη δεν γίνεται κυνήγι, αλλά είπα προηγουμένως ότι έχοντας το επιτρέψει αυτή την ένταση, δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, κάποιος που θα πυροβολήσει κεντρικά, να μπορεί να ξεφύγει, ας πούμε, να μπορεί να το κάνεις μήνυση και να τον καταδικάσεις. Γιατί επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται με πλωτά, ναι, πολύ ωραία το είπε, πίσω στο πίσω, αλλά επιτρέπεται να πας και να κάτσεις στην εσύνη και να κυνηγάς. Εκεί βέβαια δεν κυνηγάνε. Είναι το θέμα ότι μπορούν όμως να του φεκίσουν και να μπλέκεται το πράγμα. Κανονικά, αυτές τις τουφεκές που πέφτουν εκεί πέρα από τους ψαράδες, αυτή είναι βασικά η ενόχληση που υπάρχει. Πηγαίνουν να διώξουν τους κορμοράνους, μπαμ, φεύγουν οι πελεκάνοι, μία, δύο, τρεις φορές, αφήνουν τα μικρά, γίνεται αυτή η ζημιά και γι' αυτό έχουμε και με τα απόπειρες των υστέρων, πάλι για απόλυασμα και μετά. Αυτή την κατάσταση νομίζω ότι σιγά σιγά θα την ελέγξουμε, γιατί αφενός δεν έχουμε κάνει, το κυριότερο είναι με τους ψαράδες, με τους κυνηγούς θα βρεθεί η λύση εκεί πέρα όπως το κυνηγεί. Δεν ενοχλούνται τελικά, είπαμε, αυτό κυνήγι καθ' αυτό. Το θέμα είναι με τους ψαράδες, με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει μια προσεγγίσεις με διάφορους τρόπους και να τους βοηθήσουμε μέσα κάποια θέματά τους άλλα και έχουμε κάνει συναντήσεις όπου τους βλέπουμε πολύ πιο διαμαρτυρούς και πολύ λιγότερο διαμαρτυρόμενους και έχουν επίσημα δηλώσει ότι εμείς με τους αλληλοπελεκάνους δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά πλέον, επειδή είναι εδώ τα πουλιά, σταματήσαμε να κάνουμε ενοχλήσεις για τους κορμοράνους. Προσπαθήσαμε με σημάδους τους κυνηγούς να ελέγξουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν όντως το τηρούν οι ψαράδες ή δεν το τηρούν. Και τηρήθηκε σε ένα βαθμό καλύτερο, πιστεύω, από τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί τώρα ήταν εκεί οι θηροφύλακες, το ξέρανε οι ψαράδες εκεί που έχουν του συνεταιρισμού, ότι υπάρχουν θηροφύλακες που ελέγχουν και ότι αν βγει κανένας και του φεκίσει, θα πάει μέσα. Γιατί αυτοί οι θηροφύλακες που είναι εκεί είναι πολύ ικανοί, το έχουν δείξει και έχουν πάει αντί τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό προσπαθήσαμε και δεν φυλάνε μόνο οι θηροφύλακες, αλλά πάμε και εμείς, τα παιδιά του ΦΟΡΕ και ο φύλακας ο δικός μας, και προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ώρες. Και εμείς πάμε τα πρωινά και αυτοί συμπληρώνουν τις ώρες. Αυτές λοιπόν ήταν οι προσεγγίσεις, να μην πω άλλα, ότι προσπαθήσαμε συνδυαστικά και με τους ψαράδες να κάνουν πίσω και με τους κυνηγούς να μπουν λίγο μπροστά στα θέματα προστασίας και βέβαια για τα θέματα της θύρας σε όλη την περιοχή υπάρχει μια γενικότερη συνεργασία που έχουμε καταφέρει με τον κυνηγητικό σύλλογο να προσωπήσουμε ελαφροθύρα σε κάποιες περιοχές. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πηγαίνει, θα οριμάζει σιγά σιγά. Δεν σας απασχολεί δηλαδή τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και θα εδώ μας απασχολούσε ότι θα μπορούσε κάποιος να πυροβολήσει και τα λοιπά. Αλλά αφού φυλάμε από την άλλη μεριά, και να σας πω και κάτι. Είχαμε πολύ λίγα χρήματα για να κάνουμε και τις άλλες ενέργειες στη σήμανσή τους. Γιατί τελικά μας αφήσανε μόνο 5.000. Δηλαδή όλοι οι σύμβες των κυνηγών είναι 5.000 με το ΦΠΑ και από αυτό θα πληρώσουν και το χρυσό του. Και έπρεπε να επιλέξουμε τη βέλτιστη δηλαδή. Αυτά.
Είναι μια πρώτη προσπάθεια. Να πω και κάτι άλλο, ότι έχουμε βάλει σε ένα πρόγραμμα, πες το σίγια, σε παρακαλώ. Γιατί... Τώρα είναι το επόμενο που το τελειώνω. Τώρα. Λοιπόν, βάλαμε τώρα στην τροποποίηση της αυτοεπιστασίας μας, την τελευταία που κάναμε, βάλαμε μία ενός συστήματος παρακολούθησης στο ανάκομα, θα βάλουμε μία κάμερα στη μέση του ανακόμματος. Θα μπει λίγο παραδεξιά μετά την απικία 3α, η οποία αυτή η κάμερα θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να παρακολουθούμε σε παρόντα χρόνο τους αργυροπελικάνους, σε ασφαλές σημείο φυσικά, να αποφύγουμε τις οπλίες που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, την αναπαραγωγική επιτυχία του είδους και φυσικά η προβολή του είδους και την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Αυτό θα τοποθετηθεί η κάμερα με την ασύρματη τεχνολογία, θα τοποθετηθεί μετά ένα σύστημα πάνω στο διβάρι των ψαράδων, το συνεταιρισμό της Κλίσουβας, που με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε θα τους ευαισθητοποιήσουμε αρκετά, να καταλάβουν ότι δίπλα τους υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει λίγο να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και θα τους εξυπηρετήσει πιστεύω και οικονομικά με διάφορες ξεναγήσεις που ίσως γίνονται στα καταφύγια, στις πελάτες τους. Αυτό πιστεύω. Ένας λευκοτσίκος. Να σας μπερδέψουμε τώρα. Ναι, όντως. Για να κλείσουμε εγώ.